Νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι θα ήμασταν δυσαρεστημένοι αν φεύγαμε με λιγότερο από 3 βαθμούς, έτσι όπως εξελίχθηκε. Είχαμε σχεδιάσει κατάλληλα το παιχνίδι και τον αντίπαλο, παρόλο ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν ακατάλληλος να παιχτεί ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχαμε τον έλεγχο του κέντρου, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου, εκτός από κάποιες στιγμένες φάσεις. Προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά, δεν βρήκαμε τις κατάλληλες ευκαιρίες, αλλά κάναμε ένα παιχνίδι, όπως λέμε, υπομονής. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν κατά κράτος καλύτεροι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, αρκετές ευκαιρίες, κάποιες από αυτές κλασικές. Και ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε ο νόμος του ποδοσφαίρου, όταν, που λέει ότι όταν είσαι καλύτερος στο τέλος χάνεις. Εμείς ευτυχήσαμε, αν και στο 90, να βάλουμε ένα καταπληκτικό γκολ και να πάρουμε αυτούς τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πρωτάθλημα, ενώ και την αποχώρηση της ομάδας του Δημηνίου, σας αγχώνει πλέον το θέμα της παραμονής στην κατηγορία? Όχι, εγώ δεν θα το θέσω έτσι. Νομίζω ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Κοπέλου πρέπει να ξεφύγει από αυτή τη λογική ότι μία κακή πορεία ή κάποιος επιβιβασμός είναι και η καταστροφή της ομάδας. Προσπαθώ να περάσω στους ανθρώπους και στα παιδιά την λογική και την οτροπία ότι πρέπει να κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα, να κοιτάμε τη δικιά μας βελτίωση, να έχουμε παιδιά ντόπια από το νησί που να παίζουν και να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο και να δημιουργείται μία υγιής κατάσταση όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα, αν θέλετε, επί του παρόντος, νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα όταν παίρνεις 3 βαθμούς και μάλιστα εκτός έδρας, υπάρχει μία ψυχολογική τόνωση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Είμαι άνθρωπος που δεν πανηγυρίζω τόσο στις νίκες, ούτε απογοητεύομαι στις ήττες. Θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά. Με ευχαριστεί το γεγονός ότι προσπαθούν πάρα πολύ οι παίκτες μου και είναι άξιοι συγχαρητηρίων αν κάνουν τέτοιες εμφανίσεις σαν τη σημερινή. Έγινε ένα κακό για μένα παιχνίδι. Που παιχνίδι κέντρου, χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες, χωρίς κλασικές ευκαιρίες, πήγε μόνο στη δύναμη. Νομίζω ότι το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία. Στο τελευταίο λεπτό όμως, όπως είδατε κι εσείς, με ένα άμεσο χτύπημα από πλάγια, δεχτήκαμε ένα γκολ. Στο προηγούμενο λεπτό θα μπορούσαμε να είχαμε κλέψει και εμείς τη νίκη. Δεν έγινε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι παρόλο ότι θα ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κοπέλου και για τον αγώνα που έκανε και θα της ευχηθώ και καλή συνέχεια. Ο Ηρακλής έχει αλλάξει σελίδα, έχει ανανεωθεί πλήρως, σχεδόν κατά τα, όπως είδατε σήμερα, 8-11 της ομάδος είναι καινούργια παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα στη μέση της χρονιάς να αλλάξει τόσους πολλούς παίκτες, αλλά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν σε όλα τα παιχνίδια. Θα το παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, δεν παρατάμε και νομίζω ότι στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και θα είναι θετικό. Κάποια παιδιά από αυτά ίσως μπορέσουν να είναι του χρόνου σε μια ομάδα πιο ανταγωνιστική και πιο καλή από τη φετινή. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και από τα παιδιά και από μένα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος. Η ομάδα αυτή χτίστηκε στην αρχή για να κάνει πρωταθλητισμό. Λόγω κάποιων συγκεκριμένων, κάτι που έγινε τέλος πάντων στην ομάδα, δεν πήγαν όπως θα θέλαμε τα πράγματα και λόγω κάποιων τραυματισμών και λόγω ότι είχε γίνει κάτι στην αρχή με κάποια θέματα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τα συγκεκριμένα. Η πορεία έδειξε ότι έπρεπε να κάνουμε μια ανανέωση αυτή τη στιγμή που δεν είχαμε κάποιους στόχους. Οι στόχοι είχαμε βγει εκτός στόχων και νομίζω ότι ήταν το πιο σωστό αυτό να γίνει μια ανανέωση στην ομάδα. Για να μπορέσει να βγάλει και κάποια δικά της παιδιά πιο νέας ηλικίας και να μπορέσουν να αγωνιστούν την επόμενη χρονιά, αν η ομάδα που πιστεύω θα κάνει πρωταθλητισμό του χρόνου. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, το χρειαζόμασταν και οι δύο ομάδες. Απλά παίξαμε όλο το ημίχρονο πολύ καλά και έπρεπε να το πάρουμε και για το ψυχολογικό, να ανέβει η ομάδα. Καμία ομάδα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή ξυπνάμε 6 ώρα, ερχόμαστε εδώ 10 η ώρα, παίζουμε 11 η ώρα και μετά φεύγουν κατευθείαν για Σκοπέλο και πάμε 7 η ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Αν νικούσαμε θα μας έδινε μεγάλη όθηση στη βαθμολογία. Δυστυχώς δεχτήκαμε ένα γκολ στο 91. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, με τις προπονήσεις θα βελτιωθούμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μια καινούργια ομάδα. Πόσο εύκολο είναι να βρεθείτε όλοι εσείς οι καινούργοι παίκτες μεταξύ σας? Είναι αρκετά δύσκολο για μια αριστεχνική ομάδα. Σιγά σιγά με τις προπονήσεις θα μαζευόμαστε, θα βελτιωνόμαστε και σιγά σιγά θα παίρνουμε και νίκες. Τίποτα, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να το ευχαριστηθούμε πρώτα εμείς και μετά για την ομάδα.